τον πρώην παίκτη των Τρικάλων με μεταγραφή στον Πλάτανο. Πώς είδες σήμερα, είχες στην ομάδα σου την πρώην αντίπαλο σου? Ένιωσα πολύ χαρούμενος γιατί έπαιξα απέναντι στην πρώην μου ομάδα. Είμαι και από εδώ, από τα Τρικάλα. Γνωρίζω όλα τα παιδιά και έγινε ένα πολύ όμορφο φιλικό, σαν ένα οικογενειακό δίδερμα για μένα. Σήμερα χάσατε εύκολα από μια καλή ομάδα των Τρικάλων. Είναι από τα φαβορί η ομάδα των Τρικάλων και εσείς από τα φαβορί στην Α2. Ναι, έτσι είναι. Τα Τρίκαλα είναι φαβορί για την Α1. Είναι μια κατηγορία πάνω από τη δική μας την ομάδα. Θα πρωταγωνιστήσει το πρωτάθλημα. Εμείς ξεκινήσαμε λίγο αργότερα. Θα βρούμε τα πατήματά μας μέχρι να βρεθούμε. Πιστεύω ότι για τη β' κατηγορία η ομάδα μας είναι πολύ καλή και στην πορεία θα δούμε για ό,τι καλύτερο. Φέτος ενισχυθήκατε με καλό προπονητή και με μερικές μεταγραφές από πέρυσι, ναι, που βγήκατε άνετα στην κατηγορία από β' στην Α2. Ναι, ο coach μας, ο Βασιλιάδης, είναι ένας πάρα πολύ καλός προπονητής με γνώσεις. Θα βοηθήσει παίζοντας και αυτό στην ομάδα. Η ομάδα μας ενισχύθηκε στις θέσεις που υστερούσε και πιστεύω πως έχουμε μια πολύ καλή και δυνατή ομάδα πρωταγωνιστό φέτος και στο πρωτάθλημα. Ο στόχος είναι το πρωτάθλημα? Αρχικά όχι, αρχικά είναι μια καλή πορεία στο πρωτάθλημα και αν βγει αργότερα να το χτυπήσουμε κιόλας θα γίνει γι' αυτό. Έχει πάρα πολλές δυνατές ομάδες. Είναι ο Άραχος, Λανοβέρη, Αλεξάνδρεια. Ναι, το πρωτάθλημα είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό. Έχει πολλές δυνατές ομάδες, οι οποίες αυτές οι ομάδες που αναφέρεται έχουν το στόχο το πρωτάθλημα. Θα προσπαθήσουμε να πρωταγωνιστήσουμε κι εμείς και ό,τι βγει. Έγινε, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια στο πρωτάθλημα. Να είσαι καλά.